καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Το αντικείμενο της αποψινής εκπαιδευτικής ημερίδας ήταν θεματικός τουρισμός και οι προοπτικές αυτού στη ΣΑΜΟ. Πρόκειται για μια εκπαιδευτική ημερίδα στην οποία θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα μιας πολύ καλής έρευνας που έκαναν οι καταρτιζόμενοι της ειδικότητας τεχνικούς τουριστικών οράδων και επιχειρήσεων φιλοξενίας, μια δουλειά η οποία ήταν προϊόν μιας ιδέας που είχαμε διεύθυνση με κάποιους καθηγητές, εκπαιδευτές, στο πώς μπορούμε να αποτυπώσουμε την αίσθηση, την κοινή γνώμη των νέων στο νησί. Ένα ερωτηματολόγιο λοιπόν, περίπου 150 συμμετέχοντες, νέοι, ενήλικες μένα, αλλά νέοι άνθρωποι, αποτύπωσαν τη βούλησή τους, δηλαδή και επίσης την εμπειρία τους, τι έχουν βιώσει σε ό,τι αφορά τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, το θεματικό τουρισμό στη ΣΑΜΟ και τι θα ήθελαν να έχουν. Αυτό αποτέλεσε μια καλή αφετηρία και σύμφωνα με την εκτιμήσεις που είχαμε από ειδικούς αναλυτές, τις οποίες θα παρουσιάσουμε στο τέλος. Να ευχαριστούμε παρεπιπτόντως και τον Κώστα τον Μπαζάρο, αναλυτή του είδους Σάμιο στην καταγωγή, φίλο μας, φίλο της Σάμου φυσικά, ο οποίος ανέλησε τα δεδομένα και αυτός και μας έστειλε σε βίντεο τα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία θα προβάλλουμε σε λίγο. Αυτό που μένει να κάνουμε, θα μπορούσαμε να κάνουμε, είναι να συνεχίσουμε την έρευνα και στην καλύτερη ομάδα στόχου, που δεν είναι άλλη από τον τουρίστα. Ο τουρίστας, ο οποίος πρέπει να αποτυπώσει την άποψή του, την εικόνα που έχει για το νησί μας, να εκτιμήσει εκείνος με βάση τη δική του εμπειρία και τη δική του κουλτούρα από τη χώρα που έρχεται, σχετικά με τις δυνατότητες που είχε, με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού που βίωσε εδώ, καθώς και να δούμε και τι ζητάει, τι θα ήθελε να έχει. Οπότε όλα αυτά σε συνδυασμό με την έρευνα, με τις εργασίες που κάνουν οι καταρτιζόμενοι, οι οποίοι συνεχίζουν και τον επόμενο χρόνο. Θα έχουμε χρόνο δηλαδή να ασχοληθούμε κι άλλο περαιτέρω. Σε συνεργασία με τους επαγγελματικούς φορείς, οι οποίοι ήρθαν εδώ απόψε και μίλησαν εκπρόσωποι του γενικού τουρισμού, εκπρόσωποι του πρακτορικού τουρισμού, εκπρόσωποι του γαστρονομικού τουρισμού, των καταδύσεων, του θρησκευτικού τουρισμού, διάφορες κατηγορίες. Άλλοι έχουν ήδη μπει μέσα στις τάξεις και έχουν πει δύο λόγια. Σε άλλους θα πάμε, θα ακούσουμε και την άποψη ειδικών του τουρισμού και στον χώρο που εργάζονται στα πλαίσια της πρακτικής που κάνουν τα παιδιά. Θα συνεχίσουμε δηλαδή τη διαβίου μάθηση, την κάνουμε πράξη και συνάμα προσφέρουμε στον τόπο μέσω κάποιων εργασιών κάποια χρήσιμα συμπεράσματα που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους επαγγελματίες του τουρισμού. Αυτό είναι ο στόχος. Το ΔΙΕ, κύριε Τραταφύλλου, έχει τμήματα που ασχολούνται με τον τουρισμό? Οπωσδήποτε, μια ειδικότητα είναι αυτή που είπαμε που ξεκίνησε και την έρευνα τη συγκεκριμένη εργασία, δηλαδή τεχνικών τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων φιλοξενία. Είναι μια ειδικότητα και άλλες οι οποίες εμπλέκονται άμεσα ή έμεσα και αφορούν κυρίως τον γαστρονομικό τουρισμό, μιας και μιλάμε για μαγείρους, μάγειρες σεφ που είναι μια άλλη ειδικότητα, αρτοπίες ζαχαροπλάστης που είναι μια άλλη, αφορά το κομμάτι του γαστρονομικού τουρισμού κατά χώρο και άλλες ειδικότητες. Θα δούμε τον χρόνο τώρα πώς θα σχεδιάσουμε με το Υπουργείο, με εναλλακτικές μορφές, σύμφωνα με το υπάρχον υλικό στο Υπουργείο, τι ύλη μπορεί να καλυφθεί μέσω αξιοποίησης άλλων ειδικότητων που είναι έτοιμες, δηλαδή ως προς το πρόγραμμα σπουδών. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε.